Σήμερα θα μιλήσουμε για την εξής φράση. Στον χώρο του προγραμματισμού δεν υπήρχε πιο παλιά. Τώρα βγήκε μαζί με τον προγραμματισμό. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλές επιλογές που θα πάρεις, οι οποίες πιστεύεις ότι θα είναι προσωρινές, μετά από 20 χρόνια θα λες αυτό κάποια στιγμή να τα αλλάξουμε. Το είχαμε πάρει προσωρινά τότε, για λίγο ήταν. Απλά μας πει 20 χρόνια μετά. Λοιπόν. Εννοείται, έρευνα μισθών 2023, 24, 25, 26, αναλόγως πότε βλέπεις αυτό το βίντεο, πάντα θα έχουμε μια έρευνα μισθών. Είναι ένα λεπτό να τη συμπληρώσετε, είναι 10 δευτερόλεπτα να πρίξετε τους φίλους σας να τη συμπληρώσουν. Συμπληρώστε τη, please, βοηθάει εμάς, εσάς, όλους μας μας βοηθάει. Αυτό που έχω καταλάβει γενικότερα είναι ότι ποτέ μη σκέφτεσαι ότι κάτσε να το φτιάξουμε αυτό τώρα στα γρήγορα. Αυτό το σκυλί που γαυγίζει μπορεί να ακούγεται στο βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Όχι, μπορεί, 100% ακούγεται. Δεν το συζητώ. Μπορεί να λέει κάτι αυτό το θέμα όμως. Ναι. Δώστε του το μπαλάκι, ρε παιδιά. Του το δώσανε. Λοιπόν, οπότε πρέπει να μιλάμε όσο έχει μπαλάκι. Okay. Πρέπει να συγχρονιστούμε με το μπαλάκι. Θα είναι δύσκολο. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεσαι ότι κάτσε τώρα να το φτιάξουμε και μετά θα το αλλάξουμε στο μέλλον. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτσε να το φτιάξουμε τώρα πρόχειρα για να το δούμε, ξέρω εγώ, να δουλεύει ή να ικανοποιηθούν οι χρήστες ή να ικανοποιηθούν οι business και μετά κάποια στιγμή, αφού το παραδώσουμε, θα γυρίσουμε πίσω να το φτιάξουμε. Πολύ απλά, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν το παραδώσεις, μετά θα σου ζητήσουν κάτι άλλο. Και μετά κάτι άλλο, και μετά κάτι άλλο, και μετά κάτι άλλο. Δεν κακό. Έτσι νομίζω προχωράει η εταιρεία και ναι. Βγάζουμε λεφτά και πληρωνόμαστε και. Το θέμα είναι ότι εσύ τώρα, σαν προγραμματιστής ή σαν άνθρωπος που παίρνεις μια απόφαση για το πώς θα το φτιάξεις, πρέπει να βρεις μια ισορροπία ανάμεσα στο ότι να το φτιάξω γρήγορα ή να το φτιάξω αργά. Τι σημαίνει? Να το φτιάξω γρήγορα και πρόχειρα, να μου πάρει τρεις μέρες και να είναι γεμάτο bugs και στην ουσία να μην είναι αυτό που θέλουν και μετά όταν γυρίσουν και μου πούνε ότι θέλουμε μια αλλαγή να τους πω ότι δεν γίνεται, ή να το φτιάξω σε 2 χρόνια και να είναι όλα τέλεια με CI/CD, 100% testing coverage, Kubernetes, AWS, όλα, βάλε ό,τι θες μέσα, βάλτα. Okay. Και σε 2 χρόνια που θα τους το δώσω, στην πραγματικότητα να μην το θέλουν και η αγορά να έχει προχωρήσει. Ναι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, νομίζω. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είναι στον 1 χρόνο και 1 μέρα. Ή 1 χρόνο μείον 1 μέρα. Χρειάζεται, το καθένα από αυτά χρειάζεται να σκεφτείς πολλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να σκεφτείς είναι πόσο συχνά θα αλλάζει. Δηλαδή πρέπει να αντλήσεις αυτή την πληροφορία. Και θα μου πεις, παιδί μου, ότι μπορεί να σου πει κάποιος δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Το θέμα όμως του business που στο ζητάει είναι όντως να το προβλέψει. Δηλαδή, όπως εσύ θα έρθει κάποιος να σου ζητήσει κάτι και θα του πεις, ξέρω εγώ, αυτό για να το φτιάξω μαζί με την ομάδα, όλα τα σχετικά, θέλω 4 μήνες. Ένα, βάζω κάτι ενδιάμεσο, όχι κάτι πολύ μακριά, όχι και κάτι πάρα πολύ κοντά. Έτσι, αντίστοιχα, πρέπει και ο business να μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, πρέπει να προβλέψει με την έννοια να σε προειδοποιήσει για το τι θα γίνει μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σου πει ότι θέλουμε να κάνουμε τώρα αυτό, με απότερο σκοπό να κάνουμε αυτό και μετά από 1 χρόνο να κάνουμε αυτό κτλ., είναι κάτι valid. Δεν μπορεί να σου δώσει τώρα πλάνο για 10 χρόνια, αλλά μπορεί να σου δώσει κάτι το οποίο να είναι, ξέρω εγώ, μέσα στον επόμενο χρόνο. Έστω και αν δεν γίνει, τουλάχιστον ποιες είναι οι προθέσεις για αυτό το πράγμα. Σαν άνθρωποι τεχνολογίας, δεν πληρωνόμαστε για να το κάνουμε, αλλά είμαστε και consultants. Δηλαδή, το να χρησιμοποιήσω εγώ ένα framework και μια τεχνολογία, η οποία π.χ. δεν είναι backed από μια μεγάλη εταιρεία ή δεν είναι πολύ δοκιμασμένη πάνω στο φίλτρο να κάνουμε, γενικά δοκιμασμένη. Είναι, νομίζω, ευθύνη μας το να προστατέψουμε την εταιρεία και το business. Δηλαδή, το να θέλω να παίξω με κάτι καινούριο και να το δοκιμάσω στο production. Πολλές φορές μπορεί να είναι σωστό όντως και να είναι το τέλειο, ας πούμε, use case αυτό που κάνουμε. Αλλά πολλές φορές μπορεί να χατακώσει, μπορεί μετά από 6 μήνες να μην συντηρείται. Και αυτό πράγμα, μετά από 6 μήνες να πεις, α, το κάνω rewrite εγώ, γιατί αυτό πέθανε. Θα πρέπει για 10 χρόνια πιθανόν να χρησιμοποιήσει μια βιβλιοθήκη ή κάτι το οποίο δεν συντηρείται πλέον. Εδώ θέλει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Το οποίο είναι από τη μία, σαν senior developer ή σαν tech lead, team leader, όλα τα σχετικά, architect, όλα αυτά έτσι που πληρώνονται πολλά λεφτά. Πρέπει να είσαι συνετός
Δηλαδή, πρέπει να σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι δεν πάμε να κάνουμε κάτι επειδή μου αρέσει τώρα. Εγώ δεν θα πάω να βάλω React επειδή εμένα μου αρέσει να προγραμματίζω React ή Redux ή όλα τα σχετικά. Δηλαδή, πρέπει να σκέφτεσαι ότι κάνουμε κάτι που αυτό θα μας μείνει, θα το συντηρούμε μετά. Μπορεί κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ trendy τώρα και πολύ ωραίο και τέλειο και να το χρησιμοποιούν όλοι τώρα, δηλαδή να βγει και πριν ένα μήνα και να έχει γίνει χαμός, σε 5 χρόνια μπορεί να είναι πραγματικά από τις χειρότερες επιλογές που έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου. Τώρα θα μπορείς να σκεφτείς κάτι το οποίο είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Σε 5 χρόνια μπορεί εγώ να μείνω μέσα σε αυτή την εταιρεία. Τρομακτικό λάθος. Αυτό νομίζω ότι βασικά σαν νοοτροπία είναι λάθος. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έχει σημασία. Πληρώνεσαι για να φτιάξεις κάτι που ακόμα και να μην είσαι, να δουλεύει. Και να, ο επόμενος να το συντηρήσει και να είναι πιο εύκολο κτλ. Ναι. Να είναι εύκολο βασικά κτλ. Πρέπει πραγματικά να σκέφτεσαι τον επόμενο. Ακόμα και αν είσαι στην εταιρεία. Μπορεί να είσαι στην εταιρεία, μπορεί να είσαι σε άλλη θέση, μπορεί ξέρεις, να μείνει σε αυτό το project κτλ. Αλλά πραγματικά θα δει ο άλλος το όνομά σου στο Git και θα σε βλαστημάει. Και μπορεί να είσαι στην επόμενη εταιρεία. Ναι, ναι. Και να έχει. Και ξέρεις τι, επειδή είναι άσχημο δηλαδή, να πει ότι, OK, δεν δοκιμάζουμε πράγματα και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι είναι, ξέρεις, δεν δοκιμάζουμε, απλά προσπαθούμε να κάνουμε mitigate το ρίσκο. Δηλαδή, OK, θα χρησιμοποιήσω κάτι, μπορώ να βάλω ένα abstraction, μπορώ να το κάνω σε κάτι που δεν είναι critical, για να δω ότι ξέρεις, γιατί μπορεί να όντως να λύνει πολλά προβλήματά μου. Μια βάση δεδομένων που έχει κάποιο διαφορετικό ξέρεις, τρόπο που δουλεύει και έχω θέμα στη βάση δεδομένων. Οπότε μπορεί να είναι μια λύση σημαντική, απλά δεν χρειάζεται να το κάνεις να είναι mission critical για την εταιρεία σου και οτιδήποτε, για να το κάνεις εσύ ξέρεις, evaluate σαν τεχνολογία. Βασικά δεν πρέπει να σκέφτεσαι εσένα. Πρόβλημα που ναι, θα αναλύσεις. Πρέπει, δηλαδή, μην το βλέπεις ότι και καλά επειδή έχεις ένα σφυρί. Όλα είναι καρφιά. Ή όπου να μάθω το επόμενο σφυρί, γιατί αλλιώς θα μείνω πίσω. Οπότε αναγκαστικά η εταιρεία πρέπει να πληρώσει εμένα για να μάθω το νέο ας πούμε, εργαλείο αυτό που βγήκε, γιατί αλλιώς θα είμαι outdated στον χώρο εργασία, στον κλάδο. Αντίστοιχα, σαν junior developer, πρέπει και εσύ να έχεις μια υπομονή για κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν είσαι junior developer, επειδή δεν καταλαβαίνεις κάποια. Δεν έχεις ζήσει, δηλαδή το downfall, ας το πούμε έτσι. Το τι γίνεται όταν κάτι πάει στραβά, όταν έχουμε επιλέξει κάτι λάθος, πρέπει να καταλαβαίνεις, να κατανοείς μάλλον, ότι όταν σου λέει ένας πιο senior ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, πρέπει να το δούμε, κάτσε να κάνουμε κάτι πιο σίγουρο, γιατί το ξέρουμε πώς δουλεύει κτλ. Είναι λογικό, δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν λέμε συνεχώς να είσαι 10 χρόνια πίσω στη τεχνολογία, και να μην κάνεις πράγματα τα οποία είναι πιο σύγχρονα, αλλά δεν σημαίνει το γεγονός ότι βγήκε με ένα καινούριο library και έχει 1000 αστέρια στο GitHub, ότι πρέπει αναγκαστικά και εμείς να το υιοθετήσουμε. Σίγουρα. Απ' την άλλη, σαν senior, πρέπει να το δέχεις αυτό από τους junior. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι αρχικά έτσι μαθαίνεις. Ναι. Δηλαδή, σαν senior developer, δεν πρέπει να. Όταν σου έρχεται ένας junior και σου λέει να κάνουμε κάτι, δεν πρέπει κατευθείαν εσύ να του λες όχι και να τον χαντακώνεις. Πρέπει να. Κάνεις ό,τι μπορείς για να το εξηγήσεις γιατί. Ένα πολύ μεγάλο. Για τις πιο μικρές αποφάσεις, ένα πολύ καλό πράγμα και σαν μάθημα, ας πούμε, είναι ότι μπορείς να επιστήσεις την ευθύνη σε κάποιον. Παραδείγματος χάρη, θα σου πω ποιο είναι το θέμα. Τι μου τύχε εμένα, κανονικά. Κάναμε ένα project και εγώ επέμενα να βάλουμε το τελευταίο LTS version ενός framework. Αλλά λέω στο παιδί που δουλεύαμε μαζί, του λέω, κοίτα, εγώ προτείνω αυτό. Αυτός μου λέει, όχι, να μην βάλουμε το LTS, να βάλουμε τη τελευταία έκδοση. Και του λέω, αυτό μετά θα είναι πιο δύσκολο να το στηρίξεις, γιατί πρέπει να κάνεις τα upgrades κάθε φορά. Γιατί άμα δεν βάλεις LTS, σημαίνει ότι όταν βγεις security vulnerability, πρέπει να βάλεις την επόμενη έκδοση. Δεν θα φτιαχτείς την έκδοση που είσαι ήδη. Και το βάλαμε. Και μετά από 3 μήνες, από μόνος του μου λέει, έπρεπε να έχουμε βάλει το LTS. Γιατί? Το LTS. Όλοι πρέπει να πατήσουν μια φορά. Ναι, ναι. Γιατί... Κανείς να το μάθει. Αυτό πώς έγινε, πολύ απλά. Γιατί κάθε φορά έβγαινε security vulnerability, του λέω, κάντε upgrade. Την επόμενη φορά, κάντε upgrade. Την επόμενη φορά, κάντε upgrade. Από κάποιο σημείο και μετά μου λέει από μόνος του, έπρεπε να βάλουμε το LTS. Εντάξει, δυστυχώς με το LTS είναι κάτι που πρέπει να το πάρεις για να το μάθεις. Ναι, κανείς να έχει πει θα βάλω LTS because. Σε περίπτωση που δεν το ξέρει κάποιος, LTS σημαίνει long term support. Δηλαδή. Όταν κατεβάζεις π.χ. την έκδοση 5.4 του Symfony και είναι LTS,
σημαίνει ότι αυτή η έκδοση θα συνεχίσει να υποστηρίζεται, η συγκεκριμένη έκδοση, με όλα, με bug fixes και security fixes κτλ. Χωρίς να χρειάζεται να βάλεις, ναι, χωρίς να βάλεις την 5,5 ή την 5,6 κτλ. Τι σημαίνει αυτό, εφόσον μιλάμε για ένα συγκεκριμένο semantic versioning, εφόσον δεν αλλάζει το minor, δηλαδή το 0,4, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν updates τα οποία θα σπάνε. Μάλλον όλα τα updates θα είναι προς τα πίσω συμβατά. Πολύ απλά. Ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις κάθε φορά που θες να αποφασίσεις κάτι για το τι θα εφαρμόσεις, είναι να προσπαθείς να το δεις από όλες τις απόψεις. Από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι να προσπαθήσω να μπαίνω στη θέση του άλλου. Δηλαδή να μπαίνω στη θέση κάποιου άλλου developer, αλλά ακόμα πιο δύσκολα στη θέση του business, του stakeholder ή του πελάτη ή αυτού που έρχεται και σου ζητάει το feature, τέλος πάντων. Δηλαδή να προσπαθήσω να καταλάβω ποια είναι η ανάγκη του, τι προσπαθεί να λύσει, προσπαθεί και χρειάζεται βοήθεια φυσικά από σένα, για να καταλάβω αν αυτό που πάω να κάνω έχει νόημα ή όχι. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί κάτι να χρειαστεί να το φτιάξει πρόχειρα. Τι θέλω να σου πω. Έρχεται ένα event, το οποίο είναι once off. Θα το κάνεις τώρα, τελείωσε, δεν θα το ξανακάνεις. Δεν θα κάτσω να φτιάξω ολόκληρο CMS για να υποστηρίξω ένα συγκεκριμένο τύπου άρθρο, ας πούμε, και ένα συγκεκριμένο registration page και όλα τα σχετικά. Εντάξει, θα πάω να καρφώσω μια φόρμα. Τελείωσε, δεν θα την ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ αυτή τη φόρμα. Δηλαδή θα κάτσω να το φτιάξω, θα τρέξει αυτό το event, θα γίνει ό,τι να γίνει, θα πάω μετά να το σβήσω το κώδικα. Ναι. Τόσο απλό. Δηλαδή, σκέψου τον άνθρωπο που έρχεται και σου λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα event και πρέπει να το προλάβουμε, γιατί με αυτό θα κερδίσουμε πελάτες και τα λοιπά και θα τρέξει σε 2 μήνες. Και του λες ότι είναι 6 μήνες. Και, ναι, και του λες ότι ναι. Ναι, μα σε 2 μήνες πρέπει να φτιάξω σύστημα. Πριν πεις ότι θέλει 6 μήνες, πριν πεις κάτι τέτοιο, πρέπει να μπεις στη θέση του και να του ρωτήσεις, να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να του πεις αυτό που θες τώρα. Θες αυτά τα παιδεία. Υπάρχει περίπτωση αυτά τα παιδεία να αλλάξουνε. Θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτό στο μέλλον. Μάλλον είσαι σίγουρος ότι θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Πώς το βλέπεις. Και νομίζω είναι και άσπρο μαύρο. Δηλαδή, παιδί μου, και αυτό το πράγμα που λες, ξέρεις, μπορεί να είναι κάτι το οποίο τελείωσε κτλ. Αλλά μπορεί να έρθει και να σου πει: okay, θέλω κάτι το οποίο να πρέπει σε 2 μήνες, γιατί κάποιον λόγο πάλι ότι είναι πολύ σημαντικό να πιάσουμε αυτό το goal. Και όντως είναι δουλειά που είναι 4 μήνες π.χ. Νομίζω εκεί δεν είναι ότι όχι, δεν γίνεται. Είναι το ότι, okay, τι μπορούμε να κάνουμε που να καλύψει την ανάγκη σου. Δηλαδή, αυτό που θέλεις 100% δεν γίνεται. Μια ενδιάμεση λύση που να καλύψει και τι ξέρεις. Okay, να το κάνουμε εμείς σε 1,5 μήνα για να έχουμε και λίγο χρόνο να το τεστάρουμε, να κάνουμε την πρώτη κτλ. Αλλά να καλύψει και τις ανάγκες σου. Προφανώς δεν θα είναι αυτό που θες 100%, αλλά να συζητήσουμε ποιο είναι το MVP, ας πούμε, για να παίξεις αυτό που θες. Δηλαδή, πάλι είναι, μπαίνεις στη θέση ότι αν μπεις σε 1 μήνα και να πεις όχι, δεν γίνεται, να πεις okay, να καταλάβεις την ανάγκη και να βρείτε μαζί μια λύση κοινή που να δώσει δηλαδή value προϊόν σου ή στην αγορά, οπουδήποτε. Εκεί θέλει ο τρόπος σκέψης που πρέπει να έχεις πάντα. Πρέπει να είναι πάντα θετικός. Δηλαδή θετικός με την έννοια πρακτικά θετικός. Αντί να σκέφτεσαι τι δεν γίνεται, να σκέφτεσαι τι γίνεται. Δηλαδή, όσο σου λέει ο άλλος τι θέλει, δεν θα του λες τι δεν γίνεται, δεν θα του λες αυτό που ζητάς δεν γίνεται, θα του λες αυτά που γίνονται. Mm-hmm. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να του εξηγήσεις, αυτό θα μετρήσει πάρα πολύ θετικά σε αυτόν. Πάντα με την προϋπόθεση ότι μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους. Τα disclaimer που τα κάνουμε στην αρχή μας. Τα κλασικά disclaimers. Sorry, παιδιά, που ξεχάσαμε τα disclaimers. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι ζητάω κάτι και ο προγραμματιστής τον φαντάζεται τον κώδικα και ξαφνικά εμφανίζεται σε μια οθόνη. ChatGPT. Ναι. Αυτό το ChatGPT πρέπει να έχει δώσει σε μερικούς την εντύπωση ότι τα έτσι γίνεται. Δηλαδή, είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα όσο. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, πάντα μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι κάποια πράγματα θέλουν χρόνο, κάποια πράγματα είναι πιο εύκολα, κάποια πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και πολλές φορές, άμα γίνει αυτό, κάνε 2 φορές. Δηλαδή, άμα κάνε 2 φορές εσύ, προσπαθήσεις να δεις την πλευρά του και προσπαθήσεις να δώσεις την ενδιάμεση λύση, την επόμενη φορά θα σε εμπιστευτεί πιο εύκολα. Και το έχω δει αυτό. Και ίσως και να έρθει, αντί να έρθει με το ότι θέλω αυτά. Να έρθουμε να συζητήσουμε τι μπορούμε να βγάλουμε αυτό. Δηλαδή, ναι, να μην χρειάζεται να γίνει δύσκολη συζήτηση. Έχουμε αυτό το event. Τι μπορούμε να κάνουμε. Και το έχω δει αυτό γιατί όταν πιο μικρό και άπειρο developer, έβλεπα ρε παιδί μου, έλεγα εγώ κάτι, δεν με ακούγανε. Πηγαίνα σε κάποιον άλλον που ήταν πιο senior, ας πούμε,
και τον ακούγανε. Και λέω, ρε γαμώ το, τι στο διάλογο. Τι άλλο σε πώς τους έπεισε αυτός. Και, αλλά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή ότι ο άλλος, αντί να πει όχι, έλεγε ναι σε αυτά που γινόντουσαν. Ναι, ναι. Και δηλαδή έμπαινε στη θέση του κτλ. Δηλαδή, χτίζεις μια φήμη μέσα στην εταιρεία και στο industry γενικότερα, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντί να λέει όχι, προσπαθεί να λύσει προβλήματα. Πάλι το καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν comments, τα έχουμε ζήσει όλοι μας, που θα σου έρχεται το άλλος και θα είναι κάθε φορά εκτός πραγματικότητας. Αυτό πάνε σε άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς, ότι από κάποια στιγμή και μετά. Θα πάρεις MacBook. Όχι, άλλο ένα. Πρέπει να κάνεις React. Όχι. Πρέπει να βάλεις Docker. Όχι. Πρέπει να κάνεις testing. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να φύγεις από αυτήν την εταιρεία. Αυτό ήταν πράγμα. Αυτό, ναι. Δηλαδή, από κάποιο σημείο και μετά, όταν βλέπεις ότι εσύ ναι μεν κάνεις ό,τι είναι καλύτερο, ό,τι είναι, κατά τη γνώμη σου πάντα, ό,τι είναι δυνατό για να βρεις λύση και βλέπεις ότι ο άλλος όχι θέλει το δικό του γιατί έτσι το θέλει και τελείωσε, γιατί αυτό έχει φανταστεί, δεν γίνεται. Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε, δηλαδή, θα του κάνεις και καλό. Ναι. Το να φύγεις εσύ, το να απομακρυνθείς εσύ, να πας σε άλλη εταιρεία και αυτός να βρει τον developer που όντως πάντα επιθυμούσε, που θα τα κάνει όλα όπως θα θέλει και τα λοιπά, τώρα από πίσω μπορεί να είναι τέρμα όλα καρφωτά και να... Θα είναι και δύο χαρούμενοι. Ναι, θα είναι και δύο χαρούμενοι, ναι, θα είναι όλα οκ. Okay. Μπορεί αυτό να φταίει. Ναι. Πω... Ναι, μάλλον για το σκουπίσεις η ώρα. Κάποιος με το έχεις κάνει. Πω, πάλι πιάστηκα.